Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού το απαραίτητο και το αναγκαίο της εμπειρίας της Πεντηκοστής, δηλαδή της πλήρωσης εν πνεύματι Αγίου και πυρή του κάθε χριστιανού, ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, φυλής, γλώσσας, έθνους, δόγματος χριστιανικού και όχι μόνο στην προσωπική του ζωή αλλά και στην οικογενειακή του ζωή, ιδιαίτερα δε στην εκκλησιαστική του ζωή. Αφού απαντήσαμε σε πολλά ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη τι είναι Πεντηκοστή μέχρι τώρα στις εκπομπές που προϋπήρξαν, γιατί εξέλεξε ο Θεός την Πεντηκοστή για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, αφού απαντήσαμε και βρήκαμε προφητείες Πεντηκοστής τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, μπήκαμε τώρα στην ιστορία της Πεντηκοστής, ξεκινώντας από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή στην πραγματικότητα από τις πράξεις των Αποστόλων. Είδαμε πως εργάστηκε ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής, το πρώτο κήρυγμα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν ήταν κήρυγμα αυτό το οποίο έγινε δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου που λαλούσαν ξένες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού και άκουγαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν γύρω από το ανώγιο της Πεντηκοστής. Μιλήσαμε λοιπόν για το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και τα αποτελέσματα του πρώτου κηρύγματος δια Πνεύματος Αγίου του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου, όπου σώθηκαν 3.000 ψυχές και στη συνέχεια όταν πια άρχισε να εμφανίζονται τα πρώτα σημεία των διωγμών με απειλές, όλη η Εκκλησία μαζεύτηκαν, προσευχήθηκαν και μάλιστα προσευχή όχι μιζέριας και κακομοιριάς «Βόηθα μας Κύριε», αλλά προσευχή επίθεσης, τοξολογίας, ευχαριστίας, καθώς έλεγαν «Κύριε, δώσε δύναμη στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα παρησίας, χωρίς φόβο, αλλά και εσύ συμμαρτύρησε, εκτείνοντας τα χέρια σου θεραπεία με σημεία και τεράστια δια του ονόματος του Αγίου σου Παιδός». Και το αποτέλεσμα της τρομακτικής αυτής προσευχής, της επιθετικής προσευχής, με σκοπό την επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών, ήταν να γίνει σεισμός στον τόπο, εσύστη ο τόπος, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, ώστε ελάλουν άπαντες το Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Στη συνέχεια υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα μεταξύ Ανανία και Σαπφύρα, ανθρώπων πονηρών που πήγαν να κοροϊδέψουν και να ψευστούν το Πνεύμα το Άγιο και θανατώθησαν από τον ίδιο τον Κύριο με κρίση Θεού. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη εκδήλωση των διωγμών, όπου μετά από ένα ωραίο θαύμα, μοναδικό θαύμα που έκαναν ο Πέτρος και ο Ιωάννης και θεράπευσαν έναν κινητής χολό, συνελήφθησαν, ο άγγελος τους ελευθέρωσε και τους απέστειλε πάλι να πάνε στον ιερό να συνεχίσουν να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, και αφού τους έδιραν, τους ξανάπιασαν και τους έδιραν, εμφανίστηκε και ο Γαμελίλ βάζοντας ένα φοβερό δίλημα: μην ασχολείστε με τους ανθρώπους αυτούς, αφήστε τους, γιατί αν είναι ο Θεός που τα κάνει θα βρεθείτε θεομάχοι αν τα βάζετε με αυτούς. Εάν είναι εξ ανθρώπων η βουλή αυτή, τότε θα καταργηθεί, θα σταματήσει. Τέλος φτάσαμε στα πρώτα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Εκκλησία, όταν κατά την καθημερινή διακονία οι χείρες των ελληνιστών κατά το Λόγο του Θεού αδικούνταν, ώστε ο Απόστολος Πέτρος και οι Απόστολοι σκέφτηκαν και αποφάσισαν και δημιούργησαν τον θεσμό του διακόνου, καθώς εξέλεξαν 7 άντρες πλήρους Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ώστε να τους θέσουν στην ανάγκη αυτή, δηλαδή στην υπηρεσία της καθημερινής διακονίας και της τροφής των Αποστόλων. Στη συνέχεια φανερώνεται στο προσκήνιο ο Στέφανος, ο οποίος ήταν άντρας πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, καθώς και ο Φίλιππος και οι λοιποί διάκονοι. Τώρα φτάνουμε στο διωγμό του Στεφάνου, όπου ο Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως πια έκαμνε τεράστια και σημεία μεγάλα εν το λαό εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, ώστε σηκώθηκαν οι εκ της συναγωγής των Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων
και από τις Κιλικίας και τις Ασίας φιλινικούντες με τον Στέφανο, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο ελάλη. Ελάλη δια Πνεύματος Αγίου. Στο τέλος, αφού τον κατηγόρησαν, τον λιθοβόλησαν και ο Στέφανος, ο διάκονος και ευαγγελιστής, απέθανε. Μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου ήρθε πολύ μεγάλος διωγμός στην Εκκλησία. Με αποτέλεσμα όλοι να διασπαρούν, ευαγγελιζόμενοι βέβαια το Λόγο του Θεού, εκτός από τους Αποστόλους. Ο Φίλιππος, ένας άλλος διάκονος, μαζί με τον Στέφανο που χειροτονήθησαν, οδηγήθηκε στη Σαμάρια. Η Σαμάρια ήταν ο τόπος όπου οι άνθρωποι, εκεί οι λεγόμενοι Σαμαρίτες, δεν ήσαν εκ των Ιουδαίων, δεν ήσαν Ισραηλίτες, αλλά επειδή κατοικούσαν στη Σαμάρια με τοκιστέντες από τους Ασσύριους πριν αρκετά χρόνια, φοβόντων το Θεό, αλλά είχαν τις δικές τους διδασκαλίες και τους δικούς τους επιπλέον θεούς. Ήσαν δε εχθροί, θα έλεγα, προς τους Ιουδαίους, όπως και οι Ιουδαίοι δεν είχαν κοινωνία μαζί τους. Όμως ο Κύριος είχε υποσχεθεί ότι όταν λάβουν πνεύμα Άγιο και δύναμη, τότε θα είναι μάρτυρές του τόσο στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, όσο και στη Σαμάρια. Και τώρα ήρθε να πραγματοποιηθεί ακριβώς αυτή η υπόσχεση και η προφητεία που είχε δώσει ο Χριστός. Ο Φίλιππος λοιπόν κατέβηκε στη Σαμάρια και κήρυτε σε αυτούς, τους Σαμαρίτες, τον Χριστό. Και ο Θεός άνοιγε τις καρδιές των Σαμαριτών και προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ώστε άκουγαν και έβλεπαν τα θαύματα τα οποία έκαμε. Και πολλοί εθεραπεύονταν και δαιμονισμένοι καθαρίζονταν και έγινε χαρά μεγάλη σε αυτή την πόλη. Εκεί υπήρχε και ο Σίμων ο Μάγος, κάποιος ο οποίος έλεγε ότι ήταν μέγαστής, ότι η δύναμη του Θεού η μεγάλη ήταν σε αυτόν, γιατί εξέπλητε τους πάντες με τις μαγείες που έκανε για πολύ καιρό. Όταν όμως επίστευσε ο λαός στο Φίλιππο που ευαγγελιζότανε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, τότε ευαυτίζοντο άνδρες και γυναίκες, καθώς ο Θεός αναγεννούσε για τις Αναστάσεις του Ιησού Χριστού και ο Ιησούς Χριστός τους πρόσθεται στην Εκκλησία που δημιούργησε εκεί στην Σαμάρια. Οι Απόστολοι όμως που είχαν παραμείνει στα Ιεροσόλυμα άκουσαν τη χάρη του Θεού στη Σαμάρια και απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι όταν κατέβησαν εκεί το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν αυτό που τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός, ότι όλοι οι πιστεύοντες πρέπει να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό και προσευχήθησαν επάνω σε αυτούς για να λάβουν Πνεύμα Άγιο, επειδή δεν είχε επιπέσει εξουδένα εξ αυτών η πλήρωση του Πνεύματος του Λεγίου, αλλά ήσαν όλοι αναγεννημένοι και βαφτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν επέθεσαν λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης τα σχήρα σε αυτόν επάνω στους Σαμαρίτες, τότε όλοι ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο. Και έτσι φαίνεται ότι εκτός από την βάφτιση με Πνεύμα Άγιο στους θέλοντας, στους ζητούντας, στους πειθαρχούντας, στους πιστεύοντας, ο Θεός δίνει Πνεύμα Άγιο και σε αυτούς που δέχονται να προσευχηθούν χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού με ιδιαίτερα χαρίσματα όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης και επιθέτονται τα σχήρας να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο αυτοί που εξητούσαν. Αυτή την ενέργεια την είδε και ο Σίμων ο Μάγος, ο οποίος ζήλεψε και πήγε στον Πέτρο και του λέει πόσα λεφτά θες να σου δώσω για να μου δώσεις αυτή την εξουσία ώστε να επιθέτω χείρας επάνω στους ανθρώπους και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Μια τρομακτική σκέψη, η οποία δεν ήταν από το Θεό, αλλά ήταν από τον εχθρό της ψυχής, από τον πονηρό, που ανάγκασε τον Απόστολο Πέτρο με αυστηρότητα να απαντήσει. Το αργύριό σου, τα χρήματά σου, δηλαδή, ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Εσύ λοιπόν δεν έχεις μερίδα, ούτε κλήρο εις των λόγων τούτων, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Αλλά του δείχνει και τον τρόπο επιστροφής, μετανόησον λοιπόν από τις κακίες σου αυτής, προσευχήσου στο Θεό, ίσως συγχωρεθεί η επίνεια της καρδιάς σου, επειδή βλέπω ότι είσαι σε χολή πικρίας και σε δασμό αδικίας. Έτσι λοιπόν και στην Σαμάρια το κήρυγμα του Ευαγγελίου πραγματοποιήθηκε δια του Πνεύματος του Αγίου από τον Φίλιππο, τον Ευαγγελιστή, τον πρώτερον διάκονο,
αλλά και εκεί οι πιστεύοντες έπρεπε, και έτσι συνέβη, να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό και επειδή το χάρισμα αυτό δεν το είχε ο Φίλιππος προφανώς, αλλά και δεν υπήρχε ίσως ο αρκετός χρόνος για να εξητήσουν, ο Θεός οδήγησε και η Εκκλησία απέστειλε, οδήγησε την Εκκλησία, η Εκκλησία απέστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που έθεσαν τα σχήρας επάνω στους αδελφούς μας στη Σαμάρια τότε, και όλοι επρίστηκαν Πνεύματος Αγίου, λαλούντες γλώσσες και μεγαλύνοντες το Θεό. Και έτσι το έργο του Θεού επεξετάθη κατά το λόγο το προφητικό του Ιησού Χριστού από την Ιερουσαλήμ στην Ιουδαία και από την Ιουδαία στη Σαμάρια και πάλι δια Πνεύματος Αγίου. Θέλω να θυμίσω ότι την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουμε μαζί με τον αγαπητό Κώστα Δρακιώτη και τον Χάρη Ασβεστά, και τώρα θα ήθελα, αδερφέ Χάρη, να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ναι, εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στην προσωπικότητα αυτή την πνευματική που λέγεται Φίλιππος. Μην ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος ήταν ένας άντρας μαρτυρούμενος πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ο οποίος εκλέχθηκε προκειμένου να διακονεί στα τραπέζια, και θα έλεγε κανείς βιαστικά σκεπτόμενος ότι είναι μια υπηρεσία υλική. Όπως, αν θυμάμαι όμως καλά, είχε πει ο Κώστας σε μια προηγούμενη εκπομπή, αυτή ήταν μια υπηρεσία δικαιοσύνης. Και ο Θεός, έναν άνθρωπο δικό του, που θέλει να τον πλουτίσει με χαρίσματα, με διακονίες και να τον καταστήσει στήλο μέσα στην Εκκλησία του, πρώτα θα δει την πιστότητά του και τη συνέπειά του, μετά θα δει την επιμέλειά του και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να τον δοκιμάζει. Και βλέπουμε με τη χάρη του Θεού αυτόν τον άνθρωπο να χρησιμοποιείται, να αξιοποιείται μάλλον από τον Κύριο σε μια περιοχή η οποία ήταν δύσκολη, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, δεν είχαν κοινωνία αλλά και επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Αυτοί λάτρευαν τον Θεό στο όρος Γαριζίν, είχαν τα δικά τους λατρευτικά σύμβολα και αυτό όμως δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει το σπέρμα του Λόγου του Θεού να φυτρώσει μέσα τους, πως ακούγοντας τον διαπνεύματος Αγίου Λόγο του Φιλίππου, αλλά και συγχρόνως, όπως λέει στο 6 εδάφιο, «Η όχλη προσήχων ομοθυμαδώνει στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμε». Ο Λόγος λοιπόν του Θεού ήτανε εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου και συνεπεμαρτύρει ο Κύριος δια των επακολουθούντων θαυμάτων του Λόγου του. Όμως το έργο του Κυρίου, επειδή είναι συλλογικό και αφορά όλους μας, βλέπουμε εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο που χαριτώθηκε και αξιοποιήθηκε από τον Θεό να μην ξεπερνάει τα όρια του και τον εαυτό του. Όταν ήρθε η ώρα, έχοντας μπροστά του μετανοημένους και πιστούς πλέον Σαμαρίτες ανθρώπους πλήθη, έκρινε σκόπιμο να καλέσει τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τους λοιπούς αδερφούς από τα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να προσευχηθούν και να λάβουν οι άνθρωποι αυτοί Πνεύμα Άγιο. Δεν επιχείρησε αυτός να προπορευτεί του έργου του Θεού ή της εντολής του Θεού, αλλά περίμενε πιστός και ανέμενε πιστός στα όρια ακριβώς που του έθετε ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριο όχι μόνο να ενεργεί, να μεγαλύνεται το έργο του, αλλά και τον ίδιο να τον αξιοποιεί, όπως θα αναφερθούμε παρακάτω, σε νέες υπηρεσίες, σε νέα έργα, με τρομερές ιδιαιτερότητες. Μετά από λίγο καιρό, Άγγελος Κυρίου, διαβάζω από το ίδιο κεφάλαιο, από το ήττα κεφάλαιο, δηλαδή το 8 και από το 26 εδάφιο, Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς το Φίλιππο λέγον σηκώθητη και είπαγε προς Μεσημβρίαν, δυτικά δηλαδή, εις την οδόν την κατεβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, και αυτή είναι έρημος, και σηκωθήσει πήγε, χωρίς να ρωτήσει για ποιο λόγο και τι θα συναντήσει. Υπακούοντας λοιπόν, εφέρθη στο μέρος αυτό και ειδού άνθρωπος Αιθίωπς, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως τη σήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής,
ούτως είχε ελθεί δια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ και υπέστρεφε καθήμενος επί της αμάξης αυτού, αναγιγνώσκοντας τον προφήτη Ισαΐα. Όπως τότε στα Ιεροσόλυμα, όταν οι ευσεβείς άνθρωποι πήγαν να λατρέψουν αυτό που γνώριζαν, αυτό που ήταν διατεταγμένο σε αυτούς, στο ναό του Σολομώντα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αυτός ο άνθρωπος, ευσεβήσων, πήγε να αποδώσει τις ευχές του και τις ευλογίες του στο Θεό. Βλέποντας λοιπόν την καρδιά του ο Κύριος, επεφύλασε σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι το ιδιαίτερο. Απαντώντας στην εξήτηση της καρδιάς του, ποιος είναι τάχα αυτός ο οποίος διαβάζοντας στον Ισαΐα εφέρθη ως πρόβατο επισφαγής και ως αρνείο έμπροσθεν του κύροντος αυτού άφωνο, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού και εν ταπεινώσει αυτού αφαιρέθη η κρίση αυτού και τη γενναίαν αυτού της θέλει διηγηθεί. Στην εξήτηση και στις απορίες του, αυτός ο άνθρωπος, ο ευσεβής, έπρεπε να πάρει απαντήσεις. Και όπως είπαμε επίσης στο ότι της Παλαιάς Διαθήκης διέκριναν τα γενόμενα σκιωδώς, εν κατόπτρο, ενιγματοδός τα διέκριναν. Ήρθε ο Φίλιππος να του διερμηνεύσει τις γραφές, να του επεξηγήσει αυτά τα οποία η καρδιά του εξητούσε να μάθει και να του ανοίξει τη νέα οδό. Κατάλαβε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και σαν φρόνημα και σαν καρδιά και σαν νόηση ήταν ανοιχτός και δεκτικός στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αποδεχόμενος το έργο του Χριστού, θέλησε το πρώτο πράγμα που του δόθηκε η δυνατότητα να κάνει, να ολοκληρώσει, όπως είπε και ο Χριστός, πάσα την επαγγελία του Κυρίου. Να βαπτιστεί εν ύδατι. Να ολοκληρώσει πάσα τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και όταν είδε το νερό, όπως μας λέει εδώ στο 36 εδάφιο, ποιος με εμποδίζει να βαπτιστώ, αυτό σκέφτηκε. Εγώ άκουσα για το Λόγο του Θεού. Ενστερνίστηκα αυτά τα οποία άκουσα, τα αποδέχτηκα. Τι μου μένει? Ένα βήμα παραπέρα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Η βάπτιση. Ο σπόρος μπήκε μέσα μου. Καρποφόρησε. Τώρα αυτό που μένει είναι να ολοκληρώσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Θάβοντας τον παλαιό εαυτό, μα ευνούχε, εσύ είσαι ευλαβής άνθρωπος. Είσαι πιστός άνθρωπος. Έχεις κάνει τόσες δεκάδες, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Κανδάκη των Αιθιώπων μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Πώς εσύ έχεις ανάγκη μετανοίας? Κι όμως όταν ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά του, ζήτησε να βαπτιστεί και με τη χάρη του Θεού ο Φίλιππος δεν δίστασε. Στο πρώτο νερό που βρήκανε, μπορεί να ήταν κάποια όαση, μπορεί να ήταν κάπου οπουδήποτε, βαπτίστηκε και συνέβησαν δύο πράγματα. Ο μεν ευνούχος συνέχισε την οδό του, χαίρον, δοξάζοντας τον Θεό για τη νέα ζωή που του ανοίχθηκε, γινόμενος ο ίδιος πρέσβης των διαταγμάτων και των διδαγμάτων του Χριστού στη χώρα του, και από την άλλη πλευρά το έργο του Θεού συνεχίζεται. Ο Φίλιππος έχει άλλη δουλειά να κάνει και ξέρει ένα πράγμα. Η υπηρεσία του είναι πως όπου σταθεί και όπου βρεθεί κηρύττει το Λόγο του Θεού. Πνεύμα Κυρίου, 39 εδάφιο, ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδε αυτόν πλέον ο ευνούχος, και ο Φίλιππος ευρέθη εισάζωτον, αρπάχθηκε από το Πνεύμα του Θεού, από την ενέργεια του Θεού, και βρέθηκε σε έναν άλλο τόπο, στην Άζωτο, που είναι λίγο νοτιότερα από τη Λωρίδα της Γάζας, και διερχόμενος εκήρυτε εις πάσας τας πόλης εωσούν ήρθε εις την Κεσάρια. Την Κεσάρια του Φιλίππου, το μεγάλο λιμάνι που έμενε μαζί με τις τέσσερις προφητεύουσες θυγατέρες του και την οικογένειά του, ο διάκονος ο Φίλιππος. Βλέπουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού ότι ο καθένας έχει το χώρο του μέσα στο έργο του Θεού. Αυτό το οποίο ψάχνει και ζητά ο Θεός
είναι καρδιές προδιατεθειμένες. Να τις αξιοποιήσει, αξιολογώντας τις πρώτα βέβαια, και να τις αξιοποιήσει στο έργο του. Ο Φίλιππος, από ακόλουθος του Χριστού, έγινε διάκονος. Από διάκονος έγινε ένας χαρισματικός αδερφός και από χαρισματικός αδερφός έγινε στήλος της Εκκλησίας. Και έπεται γι' αυτόν συνέχεια. Όπως ακριβώς γίνονται τα πράγματα σε αυτήν την Εκκλησία, στην πρώτη Εκκλησία, στα πρώτα ενεργήματα του Κυρίου, έτσι φιλοδοξούμε και η φιλοδοξία όλων μας είναι να γίνονται και στη δική μας την έσχατη περίοδο και την έσχατη Εκκλησία. Το θαυμαστό βέβαια είναι εδώ ότι το Πνεύμα το Άγιο συνεργάστηκε ο ίδιος ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας και μιλώντας του τι να κάνει, προσκολήθητη στην άμαξα, αλλά και μετά το πέρας της αποστολής του, για να μην χάσει χρόνο αναρωτώμενος πού θα πάει και πώς θα πάει, να τον επιστρέψει το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Είναι θαυμαστός ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας και συνεργάζεται με ανθρώπους που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου Σοφίας, πίστεως και δυνάμεως. Να πούμε και για τον Παύλο, καθώς το επόμενο κεφάλαιο αφορά την θαυμαστή του σωτηρία και πώς τον επισκέπθηκε ο Κύριος, όπου εκεί έχουμε γεγονότα τα οποία ο Θεός ενεργεί απευθείας, αλλά και γεγονότα τα οποία ο Θεός τα ενεργεί μέσω της Εκκλησίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο Θεός ενεργεί στις ζωές των ανθρώπων απευθείας ο ίδιος, αλλά ενεργεί και διαμέσου των χαρισμάτων της Εκκλησίας. Καθώς λοιπόν ο Παύλος έσπευδε να διώξει την Εκκλησία του Χριστού στη Δαμασκό, φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, τον σταματάει, πέφτει από κατά γης και εκεί ακούει τη φωνή του Χριστού, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι αναισθημένος και το κυριότερο μιλάει στον άνθρωπο. Εκεί στηρίζεται η χαρισματική και πνευματική ζωή της Εκκλησίας και κάθου πιστού. Στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και αυτό αποδεικνύεται γιατί μιλάει στον άνθρωπο. Του λέει, «Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Σκληρώνση είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Είναι πολύ κακό, κάνεις κακό στον εαυτόν σου, αν επιμένεις να συγκρούεσαι μαζί μου». Στην πραγματικότητα αυτό του λέει. Όταν ο Παύλος ένδρομος και έκθαμβος γινόμενος τον ρωτάει τι θέλεις να κάνω, ο Κύριος του λέει κάτι σημαντικό. Του λέει, «Σηκώθητη και εισέλθη στην πόλη και θέλεις ελαλυθεί τι πρέπει να κάνεις». Γιατί δεν του τα λέει εκείνος? Τον εστέλνει κατευθείαν στην Εκκλησία. Ο Χριστός τη διδασκαλία του και το πρέπον θα το φανερώσει στον άνθρωπό του όταν αυτός θα μπει μέσα στην Εκκλησία. Θα μπορούσε να το πει ο ίδιος, αλλά τον οδηγεί μέσα στην Εκκλησία. Τον οδηγεί μέσα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τον οδηγεί στην κοινωνία μεταλλήλων, τον οδηγεί στο σώμα του, γιατί δεν μπορεί ένα σώμα να μην έχει κεφαλή. Και αυτή είναι η λογική του εκκλησιασμού, ότι δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο σώμα του Χριστού για να έχουμε επικοινωνία με την κεφαλή. Αν δεν είμαι στο σώμα του Χριστού, το οποίο έχει κεφαλή, τότε πώς θα έχω οδηγία Θεού? Επομένως, τον οδηγεί λοιπόν κατευθείαν στην Εκκλησία. Ο Παύλος δεν ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει στην πόλη που θα μπει. Εν πάση περιπτώσει, σηκώνεται ο Παύλος από τη γη, λέει στο 8 εδάφιο, και δεν έβλεπε κανέναν. Ήταν τυφλός. Χειραγωγούνται σε αυτόν τον εισήγαγον εις Δαμασκόν. Εδώ επιτρέπει μια πολύ επώδυνη δοκιμασία ο Κύριος τον Παύλο. Όχι γιατί τον μισεί, αλλά γιατί θέλει οπωσδήποτε αυτό το ανάστημα να γκρεμιστεί. Γιατί αν δεν γκρεμιστεί το ανάστημα, δεν θα μπορέσει να ακούσει τη φωνή του Θεού και δεν θα μπορέσει να συνοηθεί μαζί με τον Κύριο. Επιπλέον δε, πέραν από την προσωπική τραγωδία της τύφλωσής του, στο 9 εδάφιο βλέπουμε ότι ο Παύλος τρεις μέρες δεν βλέπει, αλλά δεν τρώγει και δεν πίνει. Είναι σε νηστεία. Επομένως, ο συνδυασμός των επώδυνων συμβάντων και της παρατεταμένης προσευχής και νηστείας αποτελεί εγγύηση για την επίσκεψη του Κυρίου. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Ανανίας, αφού προηγουμένως ο Κύριος του δείχνει ένα όρομα. Του Ανανία. Του Ανανία. Και βλέπουμε τώρα ότι τελικά ο Θεός έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, ένα μοναδικό τρόπο, είναι ο τέλειος σεναριογράφος για το πώς θα σώσει και θα διδάξει έναν άνθρωπο. Επισκέπτεται λοιπόν τον Ανανία και του φανερώνει, αυτά κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αναγγέλει όχι μόνο τα μέλλοντα, αλλά και τα παρόντα. Και του λέει τι γίνεται εκείνη την ώρα σε κάποιο μέρος παραπέρα. Και του λέει,
ότι εκεί πέρα θα βρεις τον Παύλο, ο οποίος προσεύχεται αυτή την ώρα. Και σε είδε σε όραμα, γιατί εγώ σε έδειξα, ότι εισήλθες και έθεσες επ' αυτόν την χείρα για να αναβλέψει. Ο Ανανίας ανησυχεί. Σου λέει, κυρία, αυτός μας κυνηγούσε μέχρι και προχτές. Και εκεί βεβαίως ο Θεός τον διαβεβαιώνει ότι ο Παύλος είναι σκεύος εκλογής και πρόκειται να σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο αποστολικό φορτίο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά ο Κύριος μιλάει στον άνθρωπο μέσα από ανθρώπους δια των χαρισμάτων. Και απευθείας και μέσα από ανθρώπους δια των χαρισμάτων. Και τα χαρίσματα είναι αρμοδιότης να τα μοιράσει το Πνεύμα του Άγιο. Είναι αρμοδιότητα του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί λοιπόν πράγματι ο Ανανίας επισκέπτεται τον Παύλο. Ο Παύλος είναι ήδη ενήμερος και συντελείται με αυτόν τον τρόπο η σωτηρία του Αποστόλου Παύλου. Επομένως, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος με χίλιους δυο τρόπους επεσκέπτεται την Εκκλησία και πληροφορούσε διαγίου πνεύματος τα σκεύη της. Χωρίς λοιπόν την δύναμη του πνεύματος, την αποκάλυψη του πνεύματος, αλλά και την οδηγία του πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο δε Παύλος, αφού έμεινε για λίγο στη Δαμασκό, μετά τον οδήγησε ο Θεός, περνώντας από το Ιεροσόλυμα που δεν μπόρεσε να σταθεί, να πάει στην Αραβία και εκεί τον δίδαξε ο Χριστός το Λόγο του Θεού, προσωπικά. Ώστε προσωπικά, επί προσωπικού επίπεδου. Μετά τα 3 χρόνια στην Αραβία έφτασε επιτέλους ξανά στα Ιεροσόλυμα και εκεί αποφάσισε να μείνει κηρύττοντας το Λόγο του Θεού. Όμως λέει η Γραφή κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάλι για το έργο του παράκλητου του Πνεύματος της Αληθείας. Αφού δεν επέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΒ, 22 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Αφού δεν επέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμενο το ιερό, ήλθον εις έκσταση και είδον τον Ιησούν λέγοντα προς εμέ, σπεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσι παραδεχτεί την περί εμού μαρτυρία. Εγώ όμως είχα τη δική μου γνώμη, λέει ο Παύλος, και είπα, Κύριε, αυτοί εξεύρουν ότι εγώ εφυλάκιζον και έδειρον εν τα συναγωγές τους πιστεύοντας σε εσένα. Και όταν εχύνεται ακόμη το αίμα του Στεφάνου του μαρτυρός, εγώ ήμουν παρών και συνεφώνουν εις τον φόνον αυτού και εφύλατον τα ημάτια των φωνευόντων αυτών. Και είπε προς εμέ ο Κύριος, είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Χριστός θέλει να τον επισκεφθεί και να του δώσει οδηγία. Πού θα τον βρει όμως? Στην προσευχή. Και σε ποια προσευχή? Δια Πνεύματος Αγίου. Και πώς? Φέρνοντάς τον δια Πνεύματος Αγίου σε έκσταση. Δηλαδή, εάν δεν πας στο Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο, πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς, αν δεν πας στο Θεό, ούτε ο Θεός μπορεί να έρθει σε σένα. Πόσο λοιπόν δεν είναι απαραίτητο μόνο το να με βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και φωτιά για να λάβω δύναμη? Γιατί από εκεί και πέρα τακτοποιήθηκαν όλα. Όχι. Η ανάγκη είναι να συνεχίζω να λαμβάνω δύναμη, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, και να δώσω και πάλι την ευκαιρία στην προσευχή μου δια Πνεύματος Αγίου να μου μιλήσει ο Θεός, να με οδηγήσει, να μου αποκαλύψει τα παρόντα, όπως είπες Κώστα, αλλά και τα μέλλοντα, να με οδηγήσει πάσαν την αλήθεια, να με κατευθύνει, ώστε να μην είμαι ένας άνθρωπος που κάνω ό,τι θέλω, αλλά να είμαι ένας άνθρωπος που οδηγείται από το Πνεύμα του Άγιου και ακόμη περισσότερο που διοικείται από το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, ότι ο Ανανίας του λέει ότι ο Κύριος Σαούλ, αδελφέ, με απέστειλε όχι μόνο για να αναβλέψεις, αλλά και για να πλειστείς Πνεύματος Αγίου. Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι κάθε τόσο βλέπουμε οι Απόστολοι πάνε στη Σαμάρια δια να λάβωσιν Πνεύμα Άγιο. Μα δεν είχαν σωθεί. Ναι. Πρέπει να λάβω σε Πνεύμα Άγιο. Το αναγκαίο, την αναγκαιότητα της Εδώ, πλήρωσης. Ο Παύλος, τα ίδια, τον επισκέφθηκε, μετανόησε, εντάξει, ναι, πρέπει να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί δεν μπορείς ούτε να, δεν μπορεί ο Θεός να συνεργαστεί με τον άνθρωπο παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι ο παράκλητος επί της γης. Ακριβώς. Αυτός είναι, και μάλιστα λέει κάτι πολύ σημαντικό ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στη δεύτερη, ότι στην Εκκλησία το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Να το διαβάσω, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στη δεύτερη, στο κεφάλαιο
τρίτο και στο εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Και μόνο όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερήσει κάποιον, αυτός είναι ελεύθερος. Είναι όλα μαζί. Είναι ένα θαύμα. Ο Πατέρας, ο Υιός, διαπνεύματος Αγίου, στην καρδιά, στη ζωή, στην οικογένεια, στην Εκκλησία. Όπου σε όλα αυτά ο Κύριος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Και άλλη μια φορά να επιμείνω ότι ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους που προσεύχονται για Πνεύματος Αγίου. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ιστορία με έναν εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο, που θα θέλαμε, χάρη, να μας την περιγράψεις λίγο. Μου επιτρέπετε, ναι, αν θα θέλατε εσείς, αγαπητέ Γιώργο, να διαβάσετε το 31 εδάφιο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην το αφήσουμε που, έτσι. Στη σελίδα 970, διαβάστε το εσείς να το δούμε. Το 31, ναι, βέβαια, πολύ σημαντικό. Εμέν λοιπόν εκκλησία, δηλαδή μετά την σωτηρία του Παύλου, το κήρυγμα του Παύλου και την απομάκρυση του Παύλου πλέον στην Ταρσό, όπου τον άφησε εκεί 4 χρόνια ο Κύριος. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάρια, και κηρυχθεί πια το Ευαγγέλιο, είχον ειρήνη, οικοδομούμενε και παρυπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αύξηση του πλήθους των σωζωμένων αν δεν υπάρχει παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν μπορεί να υπάρξει παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου αν δεν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και στην Εκκλησία μέσα, πρώτον, και δεύτερον φόβος Κυρίου. Στην ειρήνη του Θεού, που είναι το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στο φόβο του Θεού, τότε υψώνεται, βασιλεύει, εργάζεται ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας. Πώς? Παρηγορώντας τους αδελφούς, τις εκκλησίες, τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν, να αυξάνονται σε αριθμό, αλλά όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε ποιότητα. Δηλαδή μια εκκλησία που οικοδομείται και αυξάνει. Επομένως, αν μέσα σε μια εκκλησία δεν ακούγεται η φωνή της Τριγώνος, φωνή του Πνεύματος του Αγίου, φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν ξεσηκώνει σάλπιγγες, τα προφητικά χαρίσματα, τα διαπαρηγορίας, διαπροτροπής, τις διερμηνίες, γενικότερα όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τότε πώς θα παρηγορηθεί ο λαός του Θεού όταν βάλεται από τόσα και τόσα βιωτικά αδιέξοδα ή από διωγμούς στην πρώτη εκκλησία? Να, και βιωτικά αδιέξοδα. Και βιωτικά, ναι, και σήμερα. Ας το φέρουμε και στις μέρες μας. Η εκκλησία και στην Ελλάδα, πιστεύω και σε άλλα μέρη, περνάει δύσκολα και θα περάσει ακόμη δυσκολότερα. Αν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δεν ενισχύει, δεν ενδυναμώνει, από εκεί και πέρα θα καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις θλίψεις. Αν λοιπόν δεν υπάρχει παρηγορία Πνεύματος Αγίου, είναι σαν να λέμε δεν υπάρχει πότισμα. Ξεραίνεται το άνθος, ξεραίνεται το φυτό. Βέβαια εδώ μήπως πρέπει να αναφερθούμε λίγο στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου με τα οποία εργάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου μέσα στην Εκκλησία, βέβαια, τα οποία και προσδιορίζουν την αληθινή Εκκλησία, μαζί βέβαια με τις διακονίες που δίνει ο Χριστός. Ναι, γιατί αγαπητέ Γιώργο και χάρη, στην Αποκάλυψη, σχεδόν σε όλες τις εκκλησίες νομίζω λέει, όσοι έχει ο Τιώνας ακούει τι λέγει το Πνεύμα προς Εκκλησίας. Αν δεν ακούει τη φωνή του Πνεύματος, δεν υπάρχει Εκκλησία πια. Ή είναι μια νεκρή εκκλησία, είναι μια νεκρή κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου με τα οποία εργάζει το Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία. Διαβάζω λοιπόν από το ΙΒ κεφάλαιο σελίδα 1015 προς Κορινθίους Α, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. 7 εδάφιο. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλος μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εδώ πρέπει να τονίσω ότι όλα τα χαρίσματα τα οποία δίδονται είναι για να αποκαλυφθεί η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον των πιστών. Σ' άλλο μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σ' άλλον λόγος γνώσεως, η διδασκαλία του Λόγου του Θεού, κατά το αυτό πνεύμα. Σ' άλλον δε πίστης. Υπάρχει βέβαια η πίστης η σώζουσα, ο καρπός μετά. Υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αλλά υπάρχει και το χάρισμα.
Γιατί λέει ο Χριστός, αν έχετε πίστη Θεού, θα πείτε και στο όρος να μεταφερθεί και να πέσει στη θάλασσα και θα το κάνετε. Τίποτα δεν θα είναι αδύνατο σε εσάς. Μίζον χάρισμα, το χάρισμα της πίστης. Τα χαρίσματα των ιαμάτων, δια του αυτού πνεύματος. Δηλαδή χαρίσματα θεραπείας. Θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια ο Ιησούς Χριστός δια των χαρισμάτων, των ιαμάτων που δίνει ο Παράκλητος. Πάλι όλα προσοικοδομεί. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι, τα χαρίσματα είναι φανέρωσης. Φανέρωσης. Είναι φανέρωσης. Αποκαλύπτεται δηλαδή. Αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο τη δόξα του Θεού. Σ' άλλον δε οι ενέργειες δυνάμεων. Πώς ενεργεί με δύναμη ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Σ' άλλον προφητεία. Προφητεία γίνεται για την οικοδομή, την παρηγοριά, την προτροπή, την ενίσχυση, την παρηγοριά των ανθρώπων για να πληθαίνεται η Εκκλησία. Είναι ένα ωραίο χάρισμα η προφητεία. Μιλάει ο Θεός με τα χείλη τα ανθρώπινα. Κρύφια καρδιών. Είναι η όραση της Εκκλησίας. Βέβαια. Εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων. Πάλι για να διακρίνεις τα πνεύματα, αν είναι εκ του Θεού ή όχι, μόνο δια Πνεύματος Αγίου και δια του χαρίσματος του Πνεύματος του Αγίου. Υπό ποιου πνεύματος εμφορεί το καθής, ας πούμε. Ακριβώς. Διακρίσεις πνευμάτων. Α, είδη γλωσσών. Πολύ ωραίο χάρισμα. Να μπορεί ένας άνθρωπος να μιλάει δια Πνεύματος Αγίου πολλές γλώσσες, οι οποίες αυτόν δεν είναι γνωστές, στους ακούοντες όμως πολλές φορές είναι γνωστότατες. Εγώ εδώ θα πω, θα μου επιτρέψει να πω μια ωραία ιστορία, πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, ενός αδελφού, ναυτικός ήταν, δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος έχει φύγει στον Κύριο, τώρα έχει αποδημήσει τον Κύριο, δεν ήταν πολύ μεγάλος, ο οποίος είχε το χάρισμα είδη γλωσσών και βρισκόταν σε μια περίοδο αποστασίας όταν είχε μπαρκάρει με το πλοίο. Αλλά κάθε τόσο πήγαινε και προσευχόταν και πληρωνόταν με Πνεύμα Άγιο και αναρωτιόταν και έλεγε, άραγε αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο που μου δώσε ο Χριστός όταν ήμουν στην Εκκλησία. Και μια μέρα σκέφτηκε και είπε, θα δω αν είναι το Πνεύμα το Άγιο και δεν λέω σαχλαμάρες. Φωνάζει λοιπόν τους ναυτικούς, ήταν πρώτος μηχανικός, φωνάζει τους ναυτικούς, τους ναύτες, τους κατώτερους του ας πούμε, που ήταν από διάφορες χώρες και διάφορες γλώσσες. Και τους λέει, πόσες γλώσσες, ρωτάει έναν, πόσες γλώσσες μιλάς και διαλέκτους, τρεις, εσύ δύο, εσύ πέντε. Εγώ τους λέει, μιλάω 300. Αλλά το έλεγε, ας πούμε, κατ' υπερβολή. Και λέει, τώρα θα σας μιλήσω να μου πείτε αν μπορείτε να με καταλάβετε. Πληρούνται Πνεύματος Αγίου και αρχίζει μιλάει μία γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, τρίτη γλώσσα. Ξέρω εγώ μετά από 6, 7, 8 γλώσσες βλέπει κάποιον να ταράζεται. Συνεχίζει να μιλάει τη γλώσσα αυτή και του λέει γιατί έχει αυτό το ωραίο χάρισμα ήδη γλωσσών. Του λέει τι είπα. Και αυτός ο οποίος δεν ήταν χριστιανός, πρέπει να ήταν μουσουλμάνος, είπε: «Συ μιλάς για το Θεό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και για τον Υιό του τον οποίο απέστειλε για να σώσει τους ανθρώπους». Έφυγε τρεχάλα, πήγε στο δωμάτιό του, έκλαιγε και επέστρεψε στον Κύριο. Ωραίο χάρισμα τα ήδη γλωσσών. Ο Κύριος να ευλογήσει κάθε έναν άνθρωπο που το έχει αυτό και να χαρίσει σε πολλούς ανθρώπους. Και τέλος, ερμηνεία γλωσσών. Πολύ ωραίο χάρισμα. Να ακούς ξένη γλώσσα και δια Πνεύματος Αγίου να την ερμηνεύει το στόμα σου. Όχι ο νου σου, γιατί δεν την ξέρεις, το στόμα σου. Ή και ο άλλος. Άλλος, όχι ο ίδιος, βεβαίως. Και ο ίδιος και ο άλλος. Γι' αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να λαλείτε γλώσσες, να το βρω λίγο. Εάν τη λαλή γλώσσα, διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και το 27 εδάφιο, εάν τη λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ασκάμωσε τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής. Και ή σας διερμηνεύει. Αλλά αν δεν είναι διερμηνευτής, σας σιωπάει την Εκκλησία και ας λαλεί προς εαυτόν, προς αυτόν και προς τον Θεόν. Λαλεί στον εαυτό του και προς τον Θεόν. Πολύ ωραίο χάρισμα και η ερμηνεία γλωσσών. Και συνεχίζει στο 11 εδάφιο, πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς αυτό θέλει και μάλιστα για την οικοδομή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία χωρίς τις δυνάμεις και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι νεκρά, ό,τι και να κάνουμε. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί. Δεν μπορεί να παρηγορεί ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Για να αυξηθεί η Εκκλησία, για να είναι ζωντανή και γεμάτη από τη φωτιά, πρέπει να είναι γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο. Όπου λειτουργούν όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, βεβαίως λειτουργούν και οι διακονίες που ο Χριστός δίνει,
για τον καταρτισμό των Αγίων, που είναι Απόστολος, Προφήτης, Ευαγγελιστής, διδάσκαλος και ποιμένας. Αλλά αυτές οι διακονίες που δίνει ο Χριστός είναι για τον καταρτισμό των Αγίων, για την τελειοποίηση των Αγίων και για την αύξηση. Ενώ τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δίνονται για την οικοδομή, την παρηγοριά, την προτροπή των Αγίων. Εγώ θα μείνω στο 11 εδάφιο, λίγο περισσότερο. Ταύτα λοιπόν, δε πάντα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαμένων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Το πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι αυτό, το οποίο δεν έχει ένα πακέτο χαρισμάτων, το οποίο λαμβάνει κάποιος που λαμβάνει πνεύμα Άγιο, αλλά η σοφία και η σύνεση του Θεού είναι τέτοια, έτσι ούτως ώστε διαμερίζει στο σώμα του Χριστού, για να έχει ισορροπημένες λειτουργίες η Εκκλησία του Χριστού, αμήν, τα χαρίσματά του. Αμήν. Ανάλογα μένοντας και με την ικανότητα που την γνωρίζει το μέτρο της πίστεως και κλπ. Και της πίστεως. Έτσι ούτως ώστε, τι συμβαίνει, αυτός ο οποίος, γιατί λέει στο 4 εδάφιο, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ο οποίος για να διαιρέσει τα χαρίσματα είναι κάτοχος όλων των χαρισμάτων. Αυτός λοιπόν τα επιμερίζει. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Παράκλητος, είναι το Πνεύμα του Θεού. Που επιμερίζει τα χαρίσματα διανέμοντας εξιδία καθώς εκείνο θέλει, έτσι ούτως ώστε η Εκκλησία, όπως είπατε και προηγουμένως, να οικοδομείται, να έχει όραση πνευματική, οδηγία δηλαδή, και να αυξάνει σε καρποφορία και σε οδηγία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο περιστατικό, πολύ γνωστό και πολύ σημαντικό, του Κορνήλιου του Εκατόνταρχου. Θέλεις, αδερφέ Κώστα, να το περιγράψεις λιγάκι? Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Κορνήλιο. Αν και ο Κορνήλιος έχει μια επίσκεψη, δεν είναι ακόμη στην Εκκλησία. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η επίσκεψη που έγινε στον Κορνήλιο Διαγγέλου, Διοράματος, αποδεικνύει ότι τελικά ο Θεός τις ειλικρινείς ψυχές που θέλουν να τον γνωρίσουν, που τον σέβονται και τον εξητούν, θα τις επισκεφθεί. Όπως λέει η Γραφή, οι επαληθείες γνωρίζουν ότι δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός, ώστε να διαλέγει μόνο τους δικούς του. Ακριβώς. Αλλά εμπαντή έθνη, όποιος φοβάται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις τον Θεό. Δέχεται λοιπόν μια θαυμαστή επέμβαση, επίσκεψη αγγέλου ο Κορνήλιος. Γιατί ο Κορνήλιος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σέβεται και φοβάται τον Θεό μαζί με όλο του το σπίτι, όλη την οικογένεια, και κάνει ελεημοσύνες προς τον λαόν πολλές και δέεται διαπαντός του Θεού. Δηλαδή αυτός προσεύχεται αδιάλειπτα. Και ούτε αναγεννημένος είναι, ούτε βαφτισμένος. Αυτός δεν μπορεί να μην τον χρησιμοποιήσει ο Θεός, να μην τον επισκεφθεί. Αυτός λοιπόν βλέπει φανερά Διοράματος, περί την 9η ώρα της ημέρας, Άγγελο Κυρίου, ο οποίος του ομιλεί ονομαστικά και ο Κορνήλιος τον ρωτάει έμφοβος γενόμενος, τι είναι Κύριε, και του δίνει μήνυμα ο άγγελος ότι οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Πήγαινε λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο και θα βρεις τον Πέτρο, ο οποίος ξενίζεται σε συγκεκριμένο μέρος. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα ακριβέστατες, λεπτομερέστατες οδηγίες που δίνει ο Θεός σε έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμη δεν έχει, ούτε έχει λάβει πεντηκοστή, ούτε έχει αναγεννηθεί. Και είναι απερίτμητος. Ακριβώς, αλλά είναι ο ζήλος και ο πόθος. Και του λέει θα πας εκεί. Του δείχνει λοιπόν την ώρα σε αυτή, δια του αγγέλου. Πράγματι θα αποστείλει δύο υπηρέτες, έναν στρατιώτη και θα πάει να συναντήσουν όλοι αυτοί τον Πέτρο. Ο Πέτρος εκείνη την ώρα είναι στα γόνατα. Τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Και τίποτα δεν γίνεται χωρίς το Πνεύμα του Άγιου και χωρίς προσευχή. Ακριβώς. Για Πνεύμα του Άγιου. Ο Πέτρος λοιπόν έρχεται σε έκσταση. Βλέπει τον ουρανό ανοιχτό. Και βλέπει ένα ακατανόητο όραμα. Βλέπει όλα τα απαγορευμένα σε μια τεράστια συνδόνα. Και τα επιτρεπόμενα. Και τα επιτρεπόμενα, αλλά βλέπει και όλα τα απαγορευμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πέτρου, ήταν τα απαγορευμένα. Του λέει η φωνή, σηκωθείς πέτρες φάξον και φάγει. Είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Πέτρος λέει μη γέννη το Κύριε. Διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτο. Τώρα η παράδοση που έχει ο Πέτρος, γιατί είναι ένας Ιουδαίος,
είναι τόσο πολύ ριζωμένη στην ψυχή του, που τον κάνει να αμφιβάλλει. Τώρα, είναι δυνατόν να μου λέει ο Θεός να με προτρέπει να αμαρτήσω, να με προτρέπει να πάω κόντρα στον νόμο του. Είναι και υπόλογος. Είναι και υπόλογος. Και δεν είναι και παράδοσης. Είναι λόγος Θεού. Είναι νόμος του Μωυσή. Ναι. Δεν είναι παράδοση. Ναι, ναι, δεν είναι ανθρώπινη. Ναι, αμήν. Βεβαίως. Λοιπόν, του λέει λοιπόν εκ δευτέρου η φωνή, όσο ο Θεός σε καθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε αυτό τρεις φορές. Η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σημαντικό όμως ότι τελικά εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε, αυτό το λέει και στην Παλαιά, να δευτερώνει και να τριτώνει. Για να είμαστε σίγουροι. Εδώ λοιπόν τριτώνει. Ο Πέτρος πάντως ακόμη δεν έχει καταλάβει επακριβώς τι γίνεται. Καθώς λοιπόν προσεύχεται, του λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτοί που θα σε ζητήσουν, λέει στο 19 εδάφιο, να μην διστάσεις να πας μαζί του. Του τα λέει αυτά, γιατί κοιτάξτε τώρα, πιστεύω, το πιστεύω αυτοβάσιμα, εάν ο Πέτρος έβλεπε τρεις Ρωμαίους εθνικούς και άκουγε τη φωνή, πιστεύω ότι θα έλεγε ότι είναι η καρδιά μου. Τώρα όμως, του λέει ότι αυτοί οι τρεις που θα σε ζητήσουν, θα πας. Εκεί πέρα ο Πέτρος δεν μπορούσε να αντισταθεί. Εκεί κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Και πράγματι πηγαίνει, τον ρωτάνε, τους ρωτάει μάλλον. Μάλλον ο Πέτρος λοιπόν προς τους ανθρώπους απεσταλμένους προς αυτόν από τον Κορνιούλη είπε: «Τι, εγώ είμαι αυτός τον οποίο ζητάτε, ποια είναι η αιτία η οποία ήλθατε?» Οι δε είπουν ότι ο εκατόνταρχός μας, ο Κορνήλιος, μας είπε να έρθουμε να σε βρούμε, διότι διετάχθη θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου. Τότε ο Πέτρος στο 23 εδάφιο ενδίδει, γιατί από τη μία είναι το ενύπνιο, η όραση. Από την άλλη είναι η τριπλή φωνή του Πνεύματος του Αγίου που του λέει όσα ο Θεός καθαρίζει μη λες βέβαια. Από την άλλη πλευρά έρχεται η προσωπική μαρτυρία του Πνεύματος που του λέει αυτοί που θα συζητήσουν να πας μαζί τους, κάνει σύνδεση όλων αυτών των γεγονότων και πηγαίνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί πλέον. Σου λέει εδώ πέρα κάτι γίνεται. Δεδεμένο στο Πνεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιον με πολλαπλές συμμαρτυρίες οδηγεί τον άνθρωπο να άρει τις επιφυλάξεις του. Γιατί είναι λογικό. Το είναι άνθρωπος του Θεού ο Πέτρος. Δεν θέλει να παραβεί το λόγο. Έτσι. Και πράγματι, καθώς λοιπόν ο Πέτρος στο 25 εδάφιο εισέρχεται, ο Πέτρος έρχεται, ο Κορνήλιος συνάντηση αυτού, πέφτει στα πόδια, τον προσκυνάει, αμέσως το σηκώνει πάνω ο Πέτρος, όχι μη με προσκυνάς, σηκώθητη και εγώ άνθρωπος είμαι, και λέει στο 28 εδάφιο, σεις εξεύρετε, λέει ο Πέτρος, ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπον Ιουδαίο να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Κατά τον νόμο του Μωυσή. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμη και η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου δίδεται σταδιακά. Γιατί εδώ ο Πέτρος δεν έπρεπε να το λέει αυτό, παρότι το λέει ο νόμος. Γιατί ο Κύριος είχε πει ότι θα σας αποστείλω στα έθνη. Βέβαια. Και έχουν περάσει και αρκετά χρόνια βέβαια από τότε. Άρα λοιπόν έχει ακόμη, ιουδαϊκές αιμονές ο Πέτρος. Ναι. Και ο Θεός σιγά σιγά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα μετά από. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι 41, μετά. 41-42 περίπου. Δηλαδή, 10 χρόνια. Κάτι λιγότερο από 10 χρόνια. Είναι 10 χρόνια από την Πεντηκοστή. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, με αυτή τις διανομές, με τόσες πληρότητες, και ο Πέτρος ακόμη δεν έχει καταλάβει το σχέδιο του Θεού. Φοβερό. Αυτά κάνει το Πνεύμα το Άγιο και πόσο υπομονή κάνει μαζί μας ο Κύριος. Και όχι μόνο ο Πέτρος, στην επιστροφή του. Ακριβώς, θα απολογηθεί ο Πέτρος. Όταν θα τον καλέσουν σε απολογία οι άλλοι. Για συνέχιση όμως. Δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο, πού θέλετε να εστιάσουμε? Εσύ που θέλεις. Αφού λοιπόν ο Κορνήλιος του λέει αυτά τα οποία του συνέβησαν και αφού και ο Πέτρος συνειδητοποιεί τι ακριβώς γίνεται, αποφασίζει να κηρύξει. Και εκεί πέρα λέει στον Κορνήλιο όλο το σχέδιο του Θεού. Πριν προλάβει εκεί να ολοκληρώσει το κήρυγμα, την ώρα του κήρυγματος, πέφτει το Πνεύμα το Άγιο επί πάντα στους ακούοντες το λόγο. Μεγάλη υπόθεση να κηρύττει κάποιος και να βαφτίζονται εκείνη την ώρα με Πνεύμα Άγιο. Πώς καταλάβαν όμως οι άλλοι ότι έλαβε Πνεύμα Άγιο? Αυτό είναι το μυστικό. Εκεί λοιπόν μας λέει στο 46 εδάφιο, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Σε όλες τις βαφτίσεις του Πνεύματος του Αγίου έχουμε γλώσσες. Είναι το σημείο των γλωσσών. Το σημείο του βαφτίσματος. Ακριβώς. Δεν είναι οι γλώσσες χάρισμα, η γλωσσολογία χάρισμα. Τα είδη γλωσσών είναι χάρισμα, όπως διαβάσαμε. Ακριβώς. Το να μιλάς γλώσσες όμως είναι το σημείο, η απόδειξη, όχι η ένδειξη, η απόδειξη ότι κάποιος έλαβε Πνεύμα Άγιο. Ακριβώς. Άλλο πράγμα είναι το αποδεικτικό σημείο που είναι οι γλώσσες, γιατί το ότι μιλάει κάποιος γλώσσες δεν σημαίνει ότι μιλάει είδη γλωσσών. Έτσι, μπράβο. Ενώ τα είδη των γλωσσών είναι
πώς εκφράζεται των γλωσσών. Την ώρα που ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος του Αγίου, έχουμε συνεχείς εναλλαγές διαλέκτων. Θα τολμούσα να πω, μπορεί ο άνθρωπος ο ίδιος να κάνει συνεχείς εναλλαγές διαλέκτων. Ακριβώς. Στη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου δεν έχουμε υποχρεωτικές εναλλαγές διαλέκτων. Και ούτε είναι και στη δυνατότητα του ανθρώπου. Ακριβώς. Επομένως υπάρχει σαφώς διαφορά. Άλλο πράγμα το χάρισμα των γλωσσών και άλλο πράγμα το αποδεικτικό σημείο των γλωσσών. Εδώ έχουμε λοιπόν αποδεικτικό σημείο των γλωσσών και εκεί πλέον αφού έλαβαν Πνεύμα Άγιο με αυτό το αποδεικτικό σημείο, εκεί ο Πέτρος αντιλαμβάνεται ότι υποχρεούνται να βαφτιστούν και στο νερό. Πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί το βάφτισμα το είχε στο μυαλό του μόνο για τους Ιουδαίους. Ακριβώς. Μόνο για τους περιτετμημένους. Και θα τραβήξει δύσκολες ώρες μετά στα Ιεροσόλυμα, αλλά θα το καταλάβουν εκεί. Τελικά η επέκταση προς τα έθνη της πλήρωσης και της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου αναγκάζει σε εισαγωγικά το Θεό να κάνει δύο φοβερές υπερβάσεις. Η μία είναι η μετάνοια και η επιστροφή του διώκτη των χριστιανών που έπνεε φόνο και απειλή εναντίον τους και η δεύτερη ήταν το να καταφέρει να κάνει ακόμα και έναν άνθρωπο σαν τον Πέτρο να εισέλθει σε σπίτι απεριτμήτου που ήταν ασυγχώρητο, που ήταν εντελώς ασυγχώρητο, να σηκώσει το βάρος της απολογίας που λέμε προκειμένου να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο στα έθνη. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος, σε προηγούμενο εδάφιο, δεν έγινε δεκτός όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα από τους, από τους Ισραηλίτες, αλλά έπρεπε ο Βαρνάβας να τον συστήσει για να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται αφόβος ανάμεσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν εξέλεξε, όπως είπες, τον Παύλο για να τον αποστείλει στα έθνη και έκανε τη μεγάλη αυτή μεταστροφή στον Πέτρο για να δώσει την να ευκαιρία πιστούν, σε όλη να... την Εκκλησία να κηρύττει τους εθνικούς. Και το επιχείρημα, αγαπητέ Γιώργο, που θα δούμε βέβαια μετά το λέει, αλλά πόσο σημαντικό είναι, πού στήριξε ο Πέτρος την απόφασή του να προχωρήσει σε κάτι το οποίο ήταν έξω από την Ιουδαϊκή λογική. Στη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι, δηλαδή αυτό τα πάντα εξαρτώνται και στηρίζονται εκεί. Η συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου είναι η συμμαρτυρία του Θεού. Η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου είναι η συμμαρτυρία του Θεού. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ο Θεός αποφασίζει να αποδείξει σε πιστούς και απίστους ότι και εκείνος είναι ζωντανός και υπάρχει και ότι με αυτόν τον τρόπο τους καθαρίζει δια της πίστεως. Γιατί έτσι θα πει παρακάτω, ότι τους καθάρισε δια της πίστεως χαρίζοντας αυτούς το Πνεύμα του Αγίου καθώς και εις εμάς. Πριν πάμε σε αυτό που θα διαβάσεις, ναι, να ξαναδούμε λίγο πώς επήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω από το 44 εδάφιο. Ενώ ακόμη ελάλη και κήρυτε ο Πέτρος το κήρυγμα προς τους Κορνηλίου και τους οικείους του, επήλθε ξαφνικά το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας το Λόγο. Άρα ένα άλλο χαρακτηριστικό που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο είναι να ακούν το Λόγο οι άνθρωποι. Δηλαδή αν δεν προηγηθεί ο Λόγος του Θεού στην ακοή, άλλωστε και η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, αν δεν προηγηθεί όμως ο Λόγος του Θεού να ακούσουν οι άνθρωποι, να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού, δεν μπορεί το Χριστός να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Σε αυτούς ακούοντας το Λόγο λοιπόν επήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ στους ακούοντας να προσέξουμε, ποιοι είναι οι ακούοντες, πάσης ηλικίας, από μια ηλικία και πάνω, δηλαδή από πότε οριμάζει ο άνθρωπος να μπορεί να ακούει το Λόγο του Θεού, 8, 9, από 10, που εννοούν και καταλαβαίνουν. Που είναι τόσο όριμα σαν παιδιά που να, τα μικρά παιδιά όταν βαφτίζονται ακούν το Λόγο του Θεού, βαφτίζονται κακώς, νηπιοβαφτισμός. Βεβαίως όχι. Και ούτε είναι δυνατόν να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Για να λάβει κάποιος το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να ακούσει και να συνεχίζει να ακούει το Λόγο του Θεού. Το είπε και στους Γαλάτες, αδελφέ, αν θυμάστε, ότι λέει, εσείς πώς λάβατε τους λέει Πνεύμα Άγιο, ξέρω γονόμων ή εξακοής πίστεως. Αυτό είναι, η εξακοής πίστεως. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει σε κάποια δόγματα η λογική του νηπιοβαπτισμού και της λήψης Πνεύματος Αγίου του ελαίου. Αυτά είναι τελείως έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Καμία σχέση δεν έχουν με το Λόγο του Θεού. Η λήψη του Πνεύματος του Αγίου, όπως το έχουμε διαβάσει τόσες φορές, γίνεται κατά τρόπο ορατό και υπάρχουν σημεία. Έτσι, ακριβώς. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Έτσι, και υπάρχουν σημεία. Στο 45 εδάφιο, ακούστε τι ωραία που το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί που είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Δηλαδή, πώς κατάλαβαν, γιατί εξεπλάγησαν.
γιατί πίστεψαν ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη επί τα έθνη και εξηγεί στο 46. Διότι οίκουον αυτούς, τους απερίτμητους, λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Και μπροστά σε αυτό το μεγάλο θαύμα της Πεντηκοστής στους εθνικούς του Κορνήλιου, ο Πέτρος έμεινε ευρώντητος και απεκρίθη. Μήπως μπορεί κάποιος τώρα να εμποδίσει το είδωρο ώστε αυτοί να βαπτιστούνε? Και ακούστε, ήτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς. Δηλαδή όπως έλαβαν αυτοί, εμείς έτσι έλαβαν και αυτοί. Και το καθώς και εμείς εστιάζεται πού? Στις γλώσσες. Μόνο στις γλώσσες. Μόνο στις γλώσσες. Γιατί οι Απόστολοι έλαβαν και γλώσσες ως φλόξ. Γλώσσες φωτιάς. Ως φυρός, ναι. Δεν είναι προς, εστιάζεται εκεί όμως. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, ότι έχουμε άνεμο δύο σφαιρωμένο την μέρα της Πεντηκοστής. Έχουμε γλώσσες να κάθεται πάνω στο κεφάλι του καθενός. Αλλά ο Πέτρος λέει ότι έχετε λάβει το ίδιο πνεύμα με το ίδιο τρόπο. Γιατί? Γιατί μιλάτε γλώσσες. Έτσι. Όπως και εμείς καταρχάς. Ακριβώς. Και προσέταξαν αυτούς να βαφτιστούν εις το όνομα του Κυρίου. Και τότε παρεκάλεσαν αυτόν, διαμένει. Να προχωρήσουμε όμως λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ καιρό, αν θέλεις Κώστα, στην Φιλονικία, καθώς τον εκάλεσαν η Εκκλησία του Χριστού. Όχι, πείτε το εσείς. Πες το εσύ. Τον εκάλεσε η Εκκλησία του Χριστού για να απολογηθεί γιατί πήγε σε άνθρωπους. Μιλάτε για το Ιωτάλφα τώρα, έτσι. Για το Ιωτάλφα. Στο δύο, ναι, εγκαλείται λοιπόν τώρα ο Πέτρος, διότι κάνει κάτι το οποίο είναι έξω από την Ιουδαϊκή νοοτροπία. Και τη χριστιανική. Χριστιανική ή Ιουδαϊκή. Ναι. Τους χριστιανούς ή Ιουδαίους. Ναι. Παρά το γεγονός, βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, ότι και από την Παλαιά Διαθήκη και ο Κύριος είχε πει ότι θα πάτε στα έθνη. Βέβαια. Απλά δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν αυτό. Εντάξει. Δεν το χώρεσε η καρδιά τους. Δεν το χωρούσε ο νους, η καρδιά τους, ακριβώς. Εφιλονίκου λοιπόν μετ' αυτού ή εκ περιτομής. Δηλαδή η κατάσταση είχε δημιουργηθεί ένταση. Ένταση. Λοιπόν, λέγοντας ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες μετ' αυτόν. Εγκαλείται τώρα ο Πέτρος. Ο δε Πέτρος ήρχισε και εξέθεσε προς αυτούς τα γενόμενα κατά σειράν. Ο Πέτρος, παρά το γεγονός ότι ο Θεός έχει συμμαρτυρήσει κατά τρόπο θαυμαστό. Και τον θεωρούν και πρώτον, έτσι. Ακριβώς. Εξέλεξε πρώτον τον Πέτρο. Κάθεται να τους εξηγήσει, δεν απαξεί. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ταπεινώνεται σε αυτούς. Ακριβώς. Και τους τα λέει όλα όπως ακριβώς τα έζησε. Θέλει να τους πείσει, δεν θέλει να τους επιβάλλει την ακριβώς, γνώμη. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό στην Εκκλησία του. Το σημαντικότερο είναι, θέλει να τους δώσει να καταλάβουν ότι ό,τι έκανε δεν το έκανε από μόνος του, αλλά το έκανε και παρά τη θέλησή του κιόλας. Το πνεύμα τον όθησε. Και αυτό θα αποδειχθεί από το αποτέλεσμα τελικά. Να μην πούμε, θέλετε να πούμε όχι, τι είπε. Στο 16 εδάφιο. Αφού τότε λοιπόν ενεθυμήθην. Αφού έγινε. Από το 15, από το 14 καλύτερα. Το 15. Θα από το 15. Και ενώ ήρχισαν να λαλώ, λέει ο Πέτρος, το πνεύμα το Άγιον επήλθε επ' αυτούς καθώς και εφημάς καταρχάς. Και αυτό πολύ σοβαρό. Βέβαια. Δηλαδή, ο Θεός είναι σαν να τους λέει, δίνει στα έθνη ακριβώς την ίδια εμπειρία και την ίδια δωρεά και την ίδια ενέργεια που έδωσε σε εμάς. Όπως ενήργησε σε εμάς, έτσι ενήργησε και σε αυτούς. Και τότε ενεθυμήθην τον λόγο του Κυρίου ότι έλεγε «Ιωάννης μεν εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου». Σεις ποιοι? Όχι οι Απόστολοι. Οι εθνικοί. Όλοι. 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 Στο σεις μπαίνουν και οι άλλοι αδέλφια. Όλοι. Αυτό τους λέει εδώ. Είναι αυτό που λέμε. Το σεις είναι και οι άλλοι. Λέμε ότι πρέπει όλοι οι χριστιανοί να έχουν την εμπειρία της Πεντηκοστής ανεξαρτήτως δόγματος, ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως γλώσσας, ανεξάρτητα τόπου και χρόνου. Ακριβώς. Εάν λοιπόν συνεχίζει κάνει ο συμπερασματική ερώτηση. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν, εγώ τι σήμαινε ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεό? Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Έδωκεν εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς. Άλλο πράγμα τα χαρίσματα και οι διακονίες. Δεν έχουμε την ίδια διακονία με τον Πέτρο. Έτσι. Έχουμε όμως τελικά. Τι να πούμε τώρα, φοβάμαι και να το πω. Την ίδια μετοχή Πνεύματος Αγίου με τον Πέτρο και με όλη την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό. Έχουμε την ίση δωρεά. Άλλο που δεν το αφήνουμε, άλλο που δεν δικούμαστε ίσως με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνη. Κι όμως ο Θεός μας αξίωσε της ίσης δωρεάς. Αλληλούια. Φοβερό. Είναι συγκλονιστικό έτσι. Άλλη διακονία του Πέτρου, άλλη διακονία του ενός του άλλου. Χαρίσματα. Άλλα τα χαρίσματα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι το ίδιο. Και αυτό είναι σε όλους θαυμαστό. Το είναι θαύμα. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Διάβασε και τα 18 και τελειώσαμε. Ακούσατε δε ταύτα, ησύχασαν.
και δόξασαν τον Θεό λέγοντας «Και εις τα έθνη λοιπόν έδωκεν ο Θεός την μετάνοια η ζωή». Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να το καταλάβουν με το να τους βλέπουν να μιλάνε γλώσσες ή να ακούσουν τον Πέτρο να τους το επιβεβαιώνει. Βέβαια το ότι ησύχασαν αποδεικνύει ότι είχαν καλή πρόθεση. Βέβαια, για το έργο του Θεού και για την αλήθεια ενδιαφέρονταν, δεν ενδιαφέρονταν να αντιδικήσουν με τον Πέτρο. Αντίθετα, ο Πέτρος ήθελε να τους πείσει όπως τον έπεισε ο Θεός. Και να τους πείσει με τις ενέργειες του Θεού και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ όμως ο χρόνος μας πέρασε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.